Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον υποψήφιο βουλευτή στον βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το πώς διαβάζετε εσείς τις ενστάσεις, αστερίσκους, όπως θέλετε πείτε το, που εξέφρασαν χθες οι Βρυξέλλες, οι Κομισιόν για τη δέσμη των ελαφρύνσεων, με δεδομένο ότι τις ψήφισε το κόμμα σας δηλαδή. Κοιτάξτε, ενστάσεις αυτές και οι αστερίσκοι δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, έχω εδώ την έκθεση και του Φεβρουαρίου και την έκθεση τη χθεσινή, η οποία αναφέρεται, ας πούμε, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους συμβασιούχους, αλλά και τα ζητήματα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μείωση του αφορολογήτου. Mm-hmm. Θα θυμάστε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει σε κάποιο Eurogroup να κρατήσει το αφορολόγητο και να μην το μειώσει, έτσι όπως εμείς υπολογίζουμε ότι. Και να μειώσει το αφορολόγητο και να το κρατήσει, συγγνώμη, έτσι όπως εμείς υπολογίζουμε και ζητήσαμε. Και αυτό απεκρύβει εκείνες τις ημέρες, όσο και αν προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που απεδείχθη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε μία σειρά προϋποθέσεων στον εαυτό του και στην κυβέρνησή του, στη σχέση με τους εταίρους. Το ένα από αυτά ήταν το υπερπλεώνασμα. Mm-hmm. Το υπερεύει, έφτασε στο 4,7 από 3,5, δηλαδή μάζεψε λεφτά στο σακούλι και μετά είπε: θα αρχίσω να μοιράζω κάποια χρήματα τώρα για να κερδίσω κάτι. Απεδείχθη όμως ότι αυτό δεν λειτουργεί πια και δεν λειτουργεί έτσι όπως μπορεί να λειτουργούσε ίσως κάποιες δεκαετίες πριν. Αν και νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις, όταν ερχόταν η ώρα να φύγουν, ναι, εάν έκαναν κάποιο είδους τέτοιες προσφορές της τελευταίας στιγμής, έδειχναν στον πολίτη πρώτον ότι μάλλον φεύγουν, δηλαδή επέτειναν το αίσθημα της απαξίωσης απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί θεωρούσε ο πολίτης ότι χάνει, και δεύτερον ενοχλούνταν, γιατί το θεωρούν αξιοπρεπές την τελευταία στιγμή να έρθει να μου δώσεις. Τώρα, επειδή είπατε ότι εμείς ψηφίσαμε αυτά τα μικρά δώρα, ας πούμε, που έκανε ο κ. Τσίπρας στην κυβέρνηση, είπαμε ότι κάθε τι δυνατό το οποίο θα ελαφρύνει τον πολίτη από τον πόνο του, εμείς δεν θα είμαστε απέναντι. Σε κάθε τέτοιο μέτρο δηλαδή, δεν θα βρισκόμαστε απέναντι. Και επί της ουσίας, αλλά και επί της διαδικασίας. Ποια είναι η διαδικασία? Το ότι σίγουρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα πολιτικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα βγαίνουν και μιλούν για fake news, για ένα θέμα το οποίο καθόλου fake news δεν είναι, όπως έχει αποδειχθεί. Εκείνο που έκαναν πάρα πολύ πετυχημένα για πολλά χρόνια είναι να αποδίδουν στη Νέα Δημοκρατία πράγματα που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν θα δίναμε σε καμία περίπτωση αυτή τη δυνατότητα. Αλλά δεν είναι αυτός ο πρώτος λόγος. Ο πρώτος λόγος είναι κυρίως ότι πιστεύουμε έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο πολίτης, πρέπει να του αποδοθούν κάποια από τα χρήματα που έχουν κρατηθεί, τις αιματηρές εκείνες οικονομίες που έκανε και τα αιμάσοντα, τα αιματηρά υπερπλεονάσματα, όπως κάποτε τα χαρακτηρίζει ο κ. Τσίπρας. Άρα συμφωνείτε με την γενική λογική ότι τα υπερπλεονάσματα είναι κάτι κακό, είναι πόροι, ναι, που στερούνται, που τους στερείται η οικονομία. Βέβαια συμφωνούμε και η απόδειξη τούτου είναι ότι πρώτον εμείς είχαμε πλεονάσματα στο 3,5% υψηλό ποσοστό, δεν λέω, αλλά μέχρι το 2022, και έρχεται ο κύριος Τσίπρας με την άφρονα πολιτική όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος το 2015, τα ρίχνει στο βαρουφάκι, δεν έχει σημασία, πάντως όλοι οι πολίτες ξέρουν πια, και υπογράφει μια συμφωνία έως το 2060. Δηλαδή 38 χρόνια παραπάνω πλεονάσματα. Τι σημαίνει πλεονάσματα, το καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης. Όταν συγκεντρώνεις χρήματα για να αποπληρώσεις δάνεια, επειδή φόρτωσες ακόμα περισσότερο με χρέη ή με ελλείμματα από την πολιτική σου, την άφρονα, ξαναλέω, τότε αυτά τα λεφτά τα παίρνεις από τις τσέπες των πολιτών και τα παίρνεις από την αγορά. Δεν του αρκούσε το 3,5. Πήγε στο 4,7 και πήγε στο 4,7 με προφανή σκοπό, όπως το είδαμε όλοι, να μοιράσει κάποια χρήματα για να κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις. Τώρα, μην σας κουράσω επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα, αλλά πάντως δεν είναι καλό αυτό το οποίο έκανε, να το πω πολύ απλοϊκά, διότι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πολύ περισσότερο από το όφελος που είχε. Λέτε κάθε τι δυνατό θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στην κατεύθυνση της ανακούφισης των πολιτών, αλλά επειδή υποθέτω ότι αυτή είναι μια διατύπωση που μάλλον δεν φτάνει σε κάποιον ψηφοφόρο. Να πούμε κάτι. Για παράδειγμα, εάν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει στις 7 Ιουλίου, το επόμενο Πάσχα, του χρόνου το Πάσχα, θα πάρει δώρο Πάσχα, αυτό που εσείς λέτε επίδομα, αλλά νομοθετήθηκε και το ψηφίσατε ο συνταξιούχος. Ναι. Εμείς δεν πρόκειται αυτά τα οποία έχουν δοθεί στους πολίτες, στους συνταξιούχους, να τους τα στερήσουμε. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε πει ξεκάθαρα. Και μάλιστα κάποια από τα μέτρα, το είπατε μόνο σας, τα ψηφίσαμε και δεν πρόκειται να πάρουμε την ψήφο μας πίσω. Εκείνο όμως το οποίο θα κάνουμε. Σας δεσμεύει λοιπόν η ψήφο σας. Αυτό είναι σαφές. Mm-hmm. Δεν θα το έκανε ποτέ ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε το κόμμα, με τις ειδικές αρχές τις οποίες έχει απέναντι στον πολίτη.
Αυτό όμως το οποίο θα κάνουμε και πιστεύουμε ότι θα αποδώσει, και εγώ το λέω πάντοτε, συναντώ πολύ κόσμο τώρα λόγω της υποψηφιότητός μου, είτε σε σπίτια που συναντώ μέσα, είτε σε καφετέρια, είτε στις αγορές όπου πηγαίνω και περπατώ και μιλώ με τους ανθρώπους, τους λέω ότι ένα, κατεβάζουμε τη φορολογία. Το κατέβασμα της φορολογίας θα φανεί αμέσως. Το αποτέλεσμα της δεν θα φανεί σε ένα μήνα. Mm-hmm. Χρειάζεται τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα του ενός έτους για να φανεί το αποτέλεσμα. Όταν φανεί το αποτέλεσμα, θα συμβούν τα δύο πράγματα που θα σας περιγράψω αμέσως πολύ σύντομα. Πρώτον, θα μπορέσουμε να πάμε στους εταίρους μας και να τους πούμε πρέπει να ξαναδούμε, να ξαναδιαπραγματευτούμε τα πλεονάσματα. Ναι. Γιατί όταν μειώσουμε αυτό το πλεόνασμα που είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε κάθε χρόνο για να αποπληρώνουμε τα δάνεια, τότε τα χρήματα αυτά θα πάνε σε δημόσιες επενδύσεις. Θα πάνε στην αγορά. Άρα θα κινηθεί χρήμα στην αγορά. Και δεύτερον, μειώνοντας τη φορολογία, δείτε το στον εαυτό σας. Με το μισθό που έχετε, ο κάθε πολίτης αυτή την ώρα με τα χρήματα που εσοδεύει κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα ή την ημέρα, ανάλογα με το πόσες ώρες ή μέρες δουλεύει. Όταν έχει δυνατότητα για παραπάνω χρήματα, γιατί θα του μείνουν από τη φορολογία, που θα μειωθεί, αυτά τα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσει είτε για πρωτογενείς ανάγκες, πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας που στερείται τώρα, ναι, ή για κάτι πιο ποιοτικό ενδεχομένως, να αγοράσει κάτι παραπάνω. Αυτό σημαίνει κινείται χρήμα στην αγορά, αυτό σημαίνει οι επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να αυξήσουν το κέρδος τους για να μπορέσουν να αυξήσουν θέσεις εργασίας και άρα να έχουμε και μείωση της ανεργίας πραγματική και όχι πλασματική. Δεν είναι εύκολο. Κύριε Βελιγκόνη, όταν μια αντιπολίτευση έρχεται και διεκδικεί να γίνει κυβέρνηση και υπόσχεται λιγότερα από την κυβέρνηση και λέει αυτό που σας είπα εγώ, ότι χρειαζόμαστε ένα χρονικό διάστημα για να αποδώσουν τα μέτρα και δεν υπόσχεται θαύματα εντός τριών ημερών, αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα και τη σοφροσύνη με την οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Και τώρα να κλείσουμε και με ένα θέμα έτσι πολύ συγκεκριμένο που το έβαλε η Κομισιόν. Επειδή στο παρελθόν είχε πει και ο αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Χατζηδάκης, ότι δεν θα ανανεωθούν συμβάσεις στο δημόσιο, θέλω να σας ρωτήσω αν για εσάς. Η λήξη μια σύμβαση στο δημόσιο συνιστά απόλυση ή όχι? Κοιτάξτε, έχω εδώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, το αποτέλεσμα της έκθεσης την οποία μας έστειλε, την οποία έστειλε στην κυβέρνηση πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις μήνες, το Φεβρουάριο. Περισσότερο. Φεβρουάριο μέχρι τώρα έχουμε 4-5 μήνες. Σελίδα 80 στην έκθεση του Φεβρουαρίου, σελίδα 69 στην έκθεση Ιουνίου. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε 1.555 συμβάσεις. Ναι. Αυτό που εμφανίζει ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα ως μια προτροπή της Νέας Δημοκρατίας είναι εντελώς ψευδές. Αυτό κι αν είναι fake news. Το ξέρει από το Φεβρουάριο, το έμαθε και χθες και προσπαθεί κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος ο ίδιος η κυβέρνησή του να το ρίξει στην αντιπολίτευση. Εμείς τηρούμε τα υπεσχημένα, τηρούμε τον νόμο έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Αυτό που συνέβη σήμερα, ότι δηλαδή άνθρωποι που ήταν μετακλητοί, πήγαν να γίνουν συμβασιούχοι ή αορίστου χρόνου, επειδή ήταν συγγενείς κάποιων στελεχών, yeah, όσα και να είπε ευπρεπή ο κατά τα λοιπά ευπρεπής Νίκος Βούτσης, mm-hmm, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι συγγενείς στελεχών της κυβέρνησης είναι εκείνοι οι οποίοι μετακινήθηκαν ή οι οποίοι διορίστηκαν. Αυτό κάτι δηλώνει. Δεν το κάναμε. Έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη οικογένεια, αλλά δεν κατηγορήθηκε ποτέ και ούτε mm-hmm θα το έκανε να βοηθήσει κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς του, επειδή είχε μια πολιτική θέση. Και είχα μια πολύ ισχυρή πολιτική θέση. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ήμουν υπουργός και ο αδερφός μου ήταν άνεργος. Δεν το λέω για να προκαλέσω τον ίκτο κανενός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Η ηθική διάσταση των πραγμάτων. Εμείς επιδιώκουμε μια όσο το δυνατόν πιο αξιοκρατική λογική στο δημόσιο. Μακάρι να μπορέσουμε να την πετύχουμε. Δεν είναι εύκολο, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ δεν λέω πράγματα που δεν γίνονται. Έχω κάνει 5 χρόνια υπουργός και ξέρω τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις κάθε μέρα από την πρώτη μέρα χιλιάδες προβλήματα, εκ των οποίων το καθένα έχει χίλια δίκια. Μάλιστα. Η ηθική προσέγγιση, η ηθική διάσταση των πραγμάτων παίζει μεγάλο ρόλο. Δυστυχώς, και λέω ναι, το δυστυχώς, η αριστερά το έχασε αυτό. Αυτό που είχε ως πλεονέκτημα. Γιατί το λέω το δυστυχώς? Γιατί δεν χάνει μόνο η αριστερά. Χάνει συνολικά ο πολιτικός κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρουσόπουλο, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.